8 χρόνια μετά τη στιγερή δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη, ο πρωτότοκος γιος του με την pop μαλλιωτάκι Βασίλης μιλά για πρώτη φορά για όλες εκείνες τις δραματικές στιγμές που έζησε ως παιδί, για το στήριγμα της ζωής του, την μητέρα του, αλλά και για το κυνηγητό που θυμάται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις ημέρες της δολοφονίας του πατέρα του. Από τον πατέρα σου τι θυμάσαι περισσότερο? Θυμάμαι, εντάξει, κάποιες σκηνές, κάποια πράγματα τέτοια. Γενικότερα το θυμάμαι σαν μια καλή ανάμνηση. Δεν μου έλεγε πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, λόγια. Και αυτά ήμουν πολύ μικρός, ήμουν 8 χρονών. Αλλά γενικά έχω πάντα μια καλή ανάμνηση. Θυμάμαι πόσο καλά μου συμπεριφερόταν και όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύεις ότι η μητέρα σου έχει αντέξει πολλά? Πιστεύω ότι έχει αντέξει περισσότερα από όσα μπορεί άνθρωπος να αντέξει. Έπαιζα δύο ρόλους. Έπαιζα και τον πατέρα, έπαιζα και τη μητέρα. Ποιος θα εκπληρώνει το κενό του Μπάμπη? Κανείς. Και μέχρι και σήμερα δεν είναι εύκολο. Αλλά όμως προσπάθησα με την αγάπη μου να είμαι κοντά του και πιστεύω ότι... Το αντιμετώπισα, πιστεύω, και εγώ πολύ ψύχραμα μετά. Ναι, και εγώ. Δηλαδή, δεν και ψυχολογικά, μόλις το έμαθα, εντάξει, υπήρξε ένα τεράστιο σοκ, ας πούμε. Αλλά μετά άρχισα σιγά σιγά να λέω, πρέπει να το πάρεις απόφαση. Πρέπει δηλαδή να είσαι και δίπλα στη μητέρα σου και όλα αυτά, γιατί εντάξει, και εκείνη ήταν πολύ άσχημα. Ο μικρός Βασίλης ήταν μόλις 8 ετών, εκείνη τη νύχτα. Το ημερολόγιο έλεγε 13 Δεκεμβρίου. Ο πατέρας του είχε υποσχεθεί ότι θα τον έπαιρνε μαζί του. Όμως ποτέ δεν τήρησε την υποσχεσή του. Για φαντάσου τώρα, Σωτήρη μου, να τον περιμένει στο μαγαζί. Είχε στείλει εκείνο το βράδυ το μετ από το μαγαζί να το πάρει, να του το πάει να το δει. Και τον περίμενε μέχρι τις 12 και 4 και δεν πήγε ποτέ. Για φαντάσου τώρα τι σοκ έχει πάθει ο Βασίλης. Είχε πάθει. Ήμουν 8. 7 στα 8 είχε μπει. Τι θυμάσαι από εκείνη την ημέρα? Τα γνώριζα, εντάξει, δεν ήταν κάτι. Αυτό λες μόνο. Τα αντιλαμβανόμουν, ήμουν εντάξει, σε ηλικία που... Είχες μάθει ότι ο πατέρας σου είχε δολοφονηθεί? Δεν μπορούσε τώρα να πεις σε ένα παιδί 8 χρονών ότι τον μπαμπά σου αυτό, αλλά μου το είπε κάπως... Δεν μου το είπε, δεν μου είπε αυτό, μου είπε ότι έγινε ένα τροχαίο. Εγώ του το είπα, αλλά του είπα ψέματα εγώ. Το βράδυ που έγινε και την επόμενη μέρα ακόμα νόμιζε ότι ήταν στο νοσοκομείο και ότι ήταν με τροχαίο και ότι τον είχαν διασωληνωμένο και ότι ήταν στην εντατική και απαγορευόταν να μπούμε, να τον δούμε. Γιατί μου λέγε πάμε να τον δούμε. Και του λέω απαγορεύεται, δεν μπορούμε να πάμε, ειδικά εσύ που είσαι μικρός. Πιστεύεις ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σου φέρθηκαν σωστά ή έκαναν υπερβολές? Το έκαναν πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, σε σημείο κανιβαλισμού. Θυμάσαι δηλαδή τις κάμερες που τρέχανε πίσω από τη μητέρα σου, τις ερωτήσεις, όλα αυτά τα έχεις εσύ εικόνα? Δεν κρύβονται κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν αρχίζουν σε ένα σημείο τα πράγματα και ξεφεύγουν, μετά δεν κρύβονται. Όταν ήμασταν μαζί, ας πούμε, μπορεί να βγαίναμε έξω από το σπίτι και αυτά. Είχε τύχει να είναι και τηλεοπτικά συνεργεία απ' έξω και να περιμένουν, ας πούμε, να τρέχουν από πίσω, διάφορα τέτοια. Η Pop Μαλλιωτάκι για πρώτη φορά μας παρουσιάζει και την πρωτότοκη κόρη της, Ράνια, από τον πρώτο της γάμο. Με μητέρα διάσημη πώς είναι, οι φίλες σου σε ρωτάνε? Ρωτάνε, ναι, πολλές φορές με ρωτάνε. Εντάξει, λογικό είναι όταν έχεις ένα διάσημο γονέα, λογικό είναι να σε ρωτάνε για να συναναστρέφεις μαζί τους. Πρωταγωνιστής στο νέο βίντεο κλιπ της Πόπης Μαλλιωτάκη είναι ο ίδιος της ο γιος, ο οποίος σε ρόλο υπέα συνοδεύει τη μητέρα του σε ένα μουσικό ταξίδι. Καινούργιο τραγούδι έχω γράψει, το «Αν μ' αγαπάς», εκεί που συμμετέχει και ο Βασίλης. Μου το έχει γράψει ο Βαγγέλης Πανάτος και η Έλενα Μανιάτη το στίχο και το έχω γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, σε ένα επικό όμιλο.